Γεια σας. Το εβδομαδιαίο σας ραντεβού με το Game Time είναι εδώ και ερχόμαστε με play-off και πολύ δυνατές μάχες στην κορυφή του πρωταθλήματος. Ένα κορίτσι που ξέρει να δίνει μάχες και το έχουμε γνωρίσει μέσα από αυτές είναι η Νικόλ Μαυρίδη και την έχουμε σήμερα εδώ μαζί μας. Γεια σου, Νικόλ. Γεια σου, Λίλα μου. Λοιπόν, εσύ είσαι μέσα στον αθλητισμό, έχεις αποδείξει ότι όντως είσαι πολύ μαχητική και ξέρεις από αυτό το ρυθμό που χρειάζονται οι δυνατές αυτές μάχες. Γι' αυτό θα σε πάω κατευθείαν στην κορυφή του πρωταθλήματος. Την Κυριακή ξεκινάμε με ένα αθηναϊκό ντέρμπι. Mm. Παναθηναϊκός απέναντι στην ΑΕΚ. Την υποδέχεται στην Λεωφόρο, στην έδρα του. Ο Παναθηναϊκός από την 5η θέση και τους 42 βαθμούς. Η ΑΕΚ πάλι είναι στην 3η θέση και τους 46. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα δεν έχει περιθώρια για απώλειες. Αν θέλει να κατακτήσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και βέβαια βάζουμε ένα αστερίσκο ότι στην προηγούμενη μεταξύ τους μάχη επικράτησε με 3-0 επί της Ένωσης. Τι βλέπεις εδώ εσύ? Λοιπόν, πιστεύω καταρχήν ότι και οι δύο ομάδες κυνηγούν το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Πόσο μάλλον ο Παναθηναϊκός που ξαναπαίζει την έδρα του, πιστεύω ότι θα είναι και ο νικητής. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, ειδικά στην έδρα του. Νομίζεις ότι θα επαναληφθεί δηλαδή το έργο που είδαμε και στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος? Ναι, και η ΑΕΚ είναι μια πολύ καλή ομάδα, η οποία όμως φαίνεται ότι τον τελευταίο καιρό λίγο έχει χάσει κάποιους αγώνες. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα βγει νικητής. Κρατάμε λοιπόν την πρόβλεψη της Νικόλ για αυτή την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ένωσης, στην μάχη που ξεκινάει τώρα για τα play-off και την κατάκτηση των εισιτηρίων που βγάζουν τις ομάδες στην Ευρώπη. Αν πέσει μέσα σε αυτό, οι 178 αθλητικές ακαδημίες του ΟΠΑΠ θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο σε αθλητικό εξοπλισμό, οπότε είμαστε μαζί σου, Νικόλ, σε αυτό. Μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς και να μας λέτε τι πιστεύετε για όλα αυτά που συζητάμε εδώ με όλους μας τους καλεσμένους και σήμερα με την Νικόλ στα social media του ΟΠΑΠ, σε Instagram, σε Facebook, σε YouTube. Θέλουμε να ακούσουμε και την δική σας φωνή. Σε πάω στον άλλο αγώνα που θα έχουμε την Κυριακή. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην έδρα του αυτή τη φορά τον Άρη. Σε αυτή τη μάχη ο Ολυμπιακός την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη μεταξύ τους αναμέτρηση, ιτήθηκε. Ο Άρης είναι αυτός που του έσπασε το αίτητο. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός θέλει με μία νίκη στο Γιώργος Καραϊσκάκης να φτάσει όσο πιο κοντά γίνεται στο πρωτάθλημα, να καθαρίσει αυτό το θέμα. Ο Άρης όμως είναι με νέο προπονητή, φανερά ανεβασμένος, του έχουν επιστραφεί και οι βαθμοί, είναι τέταρτος πια στα play-off και θέλει να δείξει τι αξίζει όχι μόνο στη δική του έδρα, στο Κλάνς Μικελίδης, αλλά και στην έδρα του Ολυμπιακού. Τι βλέπεις να γίνεται εκεί? Μπορεί ο Άρης πραγματικά να είναι ανανεωμένος και λόγω προπονητή, αλλά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός και έχει άλλη δυναμική, πόσο μάλλον και μέσα στο Γιώργος Καραϊσκάκης, και θέλει και όντως μαθηματικά να κερδίσει πια το πρωτάθλημα. Οπότε πιστεύω ότι αυτή η αναμέτρηση είναι κόκκινη, θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Άρα κλείνεις προς την επικράτηση του Ολυμπιακού, που φέτος έχει δείξει ότι ξεκάθαρα έχει ένα προβάδισμα απέναντι στους άλλους. Άρα θεωρείς ότι θα το κάνει αυτό και την Κυριακή. Πάρα πολύ ωραία. Σε πάω στη Θεσσαλονίκη. ΠΑΟΚ Παζιάννα. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Εντάξει, είναι στο μείον 12. Αυτό που έχει ως στόχο πια είναι προφανώς να εξασφαλίσει το κύπελο. Όμως έχει μπροστά του μία μάχη με τον Παζιάννα, ο οποίος έχει έρθει με έναν παράδοξο τρόπο, μιας και εκεί είχαμε κάποιους βαθμούς που αφαιρέθηκαν και μετά του δόθηκαν πάλι πίσω. Τελευταία στιγμή λοιπόν μπήκε στα play-off με 40 βαθμούς. Στην ουσία ο Παζιάννα δεν έχει τίποτα να χάσει. Μπαίνει σε αυτή τη μάχη χωρίς να έχει τίποτα να χάσει. Τι βλέπεις εκεί? Συνήθως οι ομάδες που δεν έχουν τίποτα να χάσουν μπαίνουν και με άλλη δυναμική. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ πως θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα, αλλά και να κερδίσει το κύπελλο. Από ό,τι καταλαβαίνω, Νικόλ, είσαι πιο πολύ υπέρ της έδρας. Νιώθεις ότι η έδρα παίζει ένα σημαντικό ρόλο σε όλες αυτές τις αναμετρήσεις. Αυτό καταλαβαίνω από αυτά που μας λες. Έτσι δεν είναι? Δεν νιώθουν και οι αθλητές λίγο πιο οικεία γενικά όταν παίζουμε στο σπίτι τους? Έχουν άλλη σιγουριά, άλλη δυναμική. Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη ομάδα. Πιστεύω θα επικρατήσει. Ωραία. Σε πάω και λίγο στην Αγγλία. Παρακολουθείς Premier League? Λοιπόν, νομίζω ότι είναι το αγαπημένο μου πρωτάθλημα. Το παρακολουθώ με τον αδερφό μου, η αλήθεια είναι, αρκετά συχνά. Είναι το πιο ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι δεν βαριέσαι με τίποτα. Είναι σαν το μπάσκετ. Ναι. Είμαι Liverpool. Είσαι Liverpool. Είμαι Liverpool. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα σε πάω όμως στο ντέρμπι μεταξύ Manchester United και Tottenham και οι δύο έχουν ένα κοινό στόχο, το Champions League.
Η Manchester United είναι πέμπτη με 47 βαθμούς. Από την άλλη, η Tottenham έχει 45, αλλά δύο παιχνίδια λιγότερα. Και είναι ανεβασμένη γιατί στην προηγούμενη αγωνιστική κέρδισε πάρα πολύ εύκολα με 5-0 την Everton. Από την άλλη, η Manchester United μετράει μία ήττα απέναντι στην City. Πόσο θεωρείς ότι μπορεί να τους επηρεάσει αυτό? Θεωρώ πως και η United και η Tottenham θέλουν το εισιτήριο για το Champions League. Θα παλέψουν πολύ σκληρά μεταξύ τους. Πόσο μάλλον η United, αν έχει και τον Κριστιάνο, ο οποίος είναι τραυματίας από ό,τι έχω ακούσει, νομίζω ότι θα κερδίσει 100%. Είσαι υπέρ της Manchester United? Ναι, okay. Είμαι υπέρ. Πάλι υπέρ της έδρας ψήφισε η Νικόλ Μαυρίδη. Τα κρατάμε όλα αυτά. Νικόλ, στην Αγγλία μας είπες τι ομάδα είσαι, στην Ελλάδα θα μας πεις? Όχι, δεν θα σας πω γιατί δεν υποστηρίζω κάποια ελληνική ομάδα. Εθνική πολύ... Ελλάδος. Εθνική Ελλάδος. Εντάξει. Και πολύ πολύ παλιά Πανιόνιο επειδή ήμουνα, είμαι ένας Μηνιώτησα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα Εγώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ, Λίλα. Αυτή ήταν η Νικόλ Μαυρίδη. Εμείς θα δώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.